5 διαφορετικές ηλικίες, 5 διαφορετικά στυλ, 5 γυναίκες στον πυρετό του shopping. 5 σπίτια, 5 ντουλάπες και το πιο σημαντικό, διαφορετικές ενδυματολογικές επιλογές. 5 γυναίκες ζουν μια τρελή περιπέτεια αγορών και είναι σε πανικό. Αν δεν μπορείτε να βάλετε το μπλουζίτσι. Αυτό είναι το πίσω. Ναι. Α, δεν είναι τίποτα. Σε περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο budget πρέπει να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μαλλιά και μακιγιάζ. Στο τέλος κάθε ημέρας κρίνονται και βαθμολογούνται για τις επιλογές τους. Νιώθω λίγο σαν πουλί με αυτή την μπλούζα. Ο Χριστός και η Παναγία. Την Παρασκευή της βαθμολογεί και η Βίκυ Καγιά, βγάζοντας έτσι την τελική κατάταξη. Η διαγωνιζόμενη που θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Τη Δευτέρα η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star και τρέλανε κόσμο. Το θέμα μας αυτή την εβδομάδα είναι μια κυρία στα μπουζούκια. Έχετε 4 ώρες, καλή επιτυχία. Χθες Δευτέρα η 19χρονη Χριστίνα από το Περιστέρι έκανε τα ψώνια της στο Παγκράτη. Αυτό είναι το προστινό που έβαλες πίσω. Δεν έχω βάλει ανάποδα. Σχολιάστηκε για τις στιλιστικές της επιλογές. Όχι, Χριστινάκη μου. Θα σηκωθούν τα γαρίφαλα και θα φύγουν. Αυτό που μετά είπε πολύ είναι να με κρύβει θετικά ο Ρίκη. Ρίκη μου, τι λες? Όχι, δεν μας αρέσει. Περπάτησε στην πασαρέλα. Δεν είμαι ικανοποιημένη με τις επιλογές μου. Κρίθηκε. Η Χριστίνα έχασε το παιχνίδι σήμερα με το φόρεμά της. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της 53χρονης Μέρης. Πάμε στο σπίτι της στη Νέα Πεντέλη να την γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Περάστε μέσα, να σας δείξω την ντουλάπα μου και μερικά από τα αγαπημένα μου ρούχα. Γεια σου, Μερούλα μου. Άναψε και τζάκι, Μερούλα. Έφτιαξε ατμόσφαιρα. Θα πιούμε κάτι? Λίγο νωρίς δεν είναι? Και εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Αυτό είναι το δωμάτιό μου. Ξεφτέρι είμαι. Αυτή είναι η ντουλάπα μου. Θα σας δείξω το πρώτο ρούχο που μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτό που φοράς. Η ντουλάπα της Μέρης, σαν πρώτη εικόνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πού πήγα τα γυαλιά σου? Με ενοχλεί λίγο που είναι τα ρούχα με τα παπούτσια μαζί, πάνω κάτω. Αλλά εντάξει. Τη σηκώθηκε η τρίχα. Θα σας δείξω ένα φόρεμα βραδινό. Απλωσέ το. Μαύρο. Ίσια γραμμή. Με μία μικρή διαφάνεια μπροστά. Το φοράω μόνο βράδυ, αποκλειστικά και μόνο βράδυ. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πιστεύω σε κάθε ντουλάπα πρέπει να υπάρχει ένα μαύρο ρούχο. Μου αρέσει πολύ το μαύρο φόρμα με το μακρύ μανίκι, όμως επειδή είσαι γυναίκα με πλούσιο μπούστο, το μπούστο θέλει το βέτο. Αυτό σε καλύπτει μέχρι πάνω, άρα σου προσθέτει και παραπάνω όγκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι στο στυλ της Μέρης και νομίζω ότι θα την κολακεύει πάρα πολύ. Είναι για την ηλικία της, της πηγαίνει, εγώ βέβαια θα το επέλεγα, αλλά μου αρέσει για αυτήν. Το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω είναι αυτό το μαντό. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα διαχρονικό κομμάτι. Έχει μερικές μεταλλικές λεπτομέρειες. Μήπως εννοείς μεταλλιζέ? Και αυτό το φοράω για καλό. Δεν είναι ένα πρωινό ρούχο. Μακρύ μαύρο κλασικό σακάκι. Υπάρχει και έτσι μια έτης διάθεση. Και γιατί όχι, γιατί τα έτης είναι πολύ μεγάλη τάση φέτος και συνεχίζονται και την άνοιξη. Οπότε, γιατί να μην έχουμε μία πινελιά έτης στο look μας. Σύγχρονες είμαστε και είναι και πάρα πολύ μοντέρνο. Αυτό με βγάζει από το αδιέξοδο, γιατί είναι μαύρο και μπορώ να το σετάρω με οτιδήποτε ρούχο. Το μαντό της κυρίας Μέρης μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσουν και οι μεταλλικές λεπτομέρειες. Πιστεύω πως είναι για την ηλικία της. Είναι το στυλ της Μερούλας. Κομψότατο. Μ' αρέσει για τη Μέρη. Πολύ ωραίο. Ο Ρίκη τι λέει? Ασχολίαστο! Αυτό συνήθως το συνδυάζω με ένα κολάν. Άτσα. Το οποίο έχει λίγες μεταλλικές λεπτομέρειες. Το αγαπάω πάρα πολύ. Απόλυτο total black look και με ένα ζευγάρι μαύρες γόβες. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει αυτή τη σούρα μπροστά που γυαλίζει. Αν ήταν όλο έτσι ενιαίο θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Το κολάν δεν της το είχα ότι θα μπορούσε να είναι του γούστου της. Μου αρέσει αρκετά. Δεν ξέρω επάνω της, αλλά σαν συνδυασμός μου αρέσει αρκετά. Το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω είναι ένα πουκάμισο. Τα μάτια μου. Αγαπάω πάρα πολύ τα πουκάμισα. Τέτοια πουκάμισα. Αυτό είναι ένα ρούχο το οποίο έχει πολλά βολάν, εδώ, έχει επίσης και στα μανίκια
Είναι animal print. Αν είναι, λέει. Αλλά όχι με τα χρώματα που γνωρίζουμε, το καφέ, το μπέζ. Έχει ιδιαίτερα χρώματα, μοβ, μαύρο. Μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό το αγόρασα. Είσαι μια γυναίκα που αγαπάς πάρα πολύ τα μοτίβα. Αγαπάς τη λάμψη σου και πολύ καλά κάνεις, γιατί είναι και σύγχρονο και φετινό και έχει επανέλθει σαν τάση. Αυτό θέλει μια ισορροπία και ένα μαλάκωμα. Οπότε και animal print και φλαμπαλά, κάνει λίγο υπερβολή. Ή το ένα ή το άλλο. Το πουκάμισο της κυρίας Μέρης είναι πολύ υπερβολικό. Έτσι, σεβασμό. Και στο σχέδιο και στο χρώμα. Δεν μ' αρέσουν εμένα προσωπικά τα animal print. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ρούχα που έχουν animal print. Έχω αρκετά στην ντουλάπα μου. Ίδια γούστα. Το συγκεκριμένο, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ, το έχω πάρει και σε άλλο ένα χρώμα. Φούξια με μόβ. Υπάρχει μόβ λεοπάρδαλε. Εδώ υπάρχει σκυλή shopping star. Η Μέρη δεν χρειάζεται τόσο πολύ φασαρία στο επάνω μέρος. Στο κεφάλι. Γιατί έχει ήδη πλούσιο στήθος και νομίζω πως ίσως να της προσθέτει κι άλλο όγκο. Και το σχέδιό του με το βολάν. Εδώ θα σας δείξω ένα μπλουζάκι. Αχ, δεν με αφήνεις να γιάσω. Και αυτό είναι ένα βραδινό ρούχο. Δεν με νοιάζει, δεν ρωτάω. Η ζωή τι θα μου φέρει. Στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μπεγλέρι. Έχει πολλές χρυσές λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Όμως φροντίζω όταν το φοράω. Να μην περνάς από ανιχνευτή μετάλλων. Να μην φοράω ιδιαίτερα αξεσουάρ και κοσμήματα. Εδώ βλέπουμε μία μπλούζα η οποία είναι 80% 100%. Όμως το 80's φέτος είναι λίγο πιο ήσυχο. Άρα, αν θες χρυσό, κράτα το χρυσό. Αν θες να έχει μοτίβα, να έχει μοτίβα. Δεν θέλω να μου τα μπλέκεις μεταξύ τους, γιατί τους προσθέτουν όγκο, Μέρη μου, και είναι κρίμα. Η μπλούζα της Μέρης είναι λίγο φορτωμένη για μένα. Έχει πολύ το χρυσό στοιχείο πάνω στο μαύρο, με γραμμώσεις, με. Είναι too much για μένα, όμως την ίδια μπορεί να της χαρίζει. Έχει κάποια στοιχεία. Εδώ σχηματίζει λουλούδι, εδώ έχει γραμμές. Το φλιτζάνι μας λέει. Νομίζω πρέπει να είναι. Ένας ψηλός μελαχρινός. Βικτοριανού τύπου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μα και εσύ. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό. Θα ήθελα να τη δω με κάτι πιο ήσυχο. Μέρη, μας πήρε στα αυτιά με τα ρούχα σου. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παπούτσια. Από τα αγαπημένα μου. Εδώ έχω ένα ζευγάρι μπορντό γόβες. Μητερές. Ωραία. Με λεπτομέρεια κροκό. Πιστεύω ότι είναι διαχρονική. Ταιριάζει με πολλά ρούχα που έχω. Φοράω απόγευμα ή ακόμα και πρωί στη δουλειά μου. Καλές, κλασικές, μ' αρέσει το χρώμα τους, πιστεύω πως είναι για την κυρία Μέρη, μ' αρέσουν. Το σχεδιάκι της λίγο μπροστά δεν μου πολύ αρέσει, αλλά ίσως τη Μέρη να ταιριάζει για την ηλικία της. Οι φίλες μου, μου το είχαν πει. Που έχουν δει τα παπούτσια μου, μου έχουν πει ότι τους αρέσει. Έχουν κάνει θετικά σχόλια για τα συγκεκριμένα παπούτσια. Είναι πάρα πολύ ωραίες, αν και πολλές μπορεί να το λέγαν extreme, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Θεωρώ ένα κλασικό κομμάτι ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν στη δουλάπα. Έβγε. Πάλι φόβες θα σας δείξω. Επιμένεις. Απόλυτη τάση για φέτος. Μπα. Γυαλιστερές. Mirror. Και αγγλικά. Χρώμα μπροντζέ. Και γαλλικά. Έχω πάρα πολλά ρούχα να συνδυάσω. Κυρίως με μαύρο. Και χρυσό. Μέρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω είναι τάση απόλυτη φέτος. Και έχω και εγώ στην δουλάπα μου και χρυσές και ασημένιες. Το τακούνι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό. Γιατί? Εγώ το επέλεξα να είναι έτσι, διότι με βολεύει. Τα πολύ ψηλά νομίζω ότι είναι και πολύ κουραστικά. Αυτές οι γόβες είναι όνειρο μερούλα. Μητερές, σεξι, λαμπερές, ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σήμερα, ό,τι πιο τώρα. Οι χρυσές γόβες αυτές τις μέρες μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά το μεταλλιζέ είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Μ' αρέσουν. Και τώρα θα σας δείξω ένα ζευγάρι μποτάκια. Κόκκινο της φωτιάς, σε μποτάκι που αυτό πρέπει να το προσέχουμε γιατί έχει πάρα πολύ επιφάνεια κόκκινη. Άρα όλο το υπόλοιπο λούξο θέλω να είναι ήσυχο και ήρεμο χωρίς να μου βάλεις χρυσά και animal prints, εντάξει? Με πολύ έντονο χρώμα, κόκκινο, ένα extreme μποτάκι, το οποίο δεν μπορείς βέβαια να το φοράς κάθε μέρα. Αλλά πότε? Σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένα βράδυ, φαγητό σε ρεστοράν, με απόλυτο μαύρο look. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Πολύ ωραίο χρώμα στο μποτάκι της μερούλας. Θα το φόραγα όμως με πιο casual ντύσιμο. Θα ήθελα να κάνω το contrast. Αυτά τα μποτάκια αρέσουν πάρα πολύ στις φίλες μου. Αυτές οι φίλες. Στα κορίτσια μου. Όπου το έχω φορέσει, ακούω θετικά σχόλια. Μ' αρέσει το χρώμα τους, το σχέδιό τους, το τακούνι τους. Αλλά πιστεύω πως δεν είναι για την ηλικία της. Οχοχοχ! Για να μου το δώσει το είπα. Μη στα δώσει το κεφάλι, πρόσεχε. Ειρήνη ημίν και πάμε στις τσάντες. Ένα φουλάρι επίσης που αγαπάω πάρα πολύ είναι αυτό. Σαφίδι είναι. Είναι αρκετά λαμπερό. Μόνο με μαύρα ρούχα το φοράω. Το φοράω στα μπουζούκια. Πού αλλού. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φουλάρι.
είναι λαμπερό, είναι φωτεινό, είναι βραδινό. Πραγματικά θα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Αρκεί να το φοράς μόνο με το total black, ε. Αυτό το φουλάρι της Μέρις δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί καλέ? Θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί πάρα πολύ, ήταν πολύ παλιότερα στη μόδα. Μία βραδινή έξοδο στα μπουζούκια δεν είναι από τις πρώτες μου επιλογές. Έτσι λέτε όλες. Αλλά μπορεί να τύχει. Μία φορά το χρόνο να πάω. Ή το μήνα. Το ταιριάζει πολύ ωραία με ρούχα που θα πάει στα μπουζούκια. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα γιατί είναι πολύ γυαλιστέρο. Αλλά δεν είναι του γούστου μου. Ένα απαραίτητο αξεσουάρ που πρέπει να υπάρχει πάντα στην ντουλάπα μιας γυναίκας είναι οι τσάντες. Θα ξεκινήσω να σας δείξω την πρώτη μου τσάντα. Για να τη δούμε. Είναι αυτή εδώ. Είναι σε χρώμα καφέ σκούρο. Έχει λεπτομέρεια γουνίτσα μπροστά. Έχει λίγο κροκό. Συνήθως την κρατάω πρωί. Πάντα φροντίζω οι τσάντες που αγοράζω να συνδυάζονται με τα ρούχα που έχω. Γενικότερα βρίσκω τις γούνες στα αξεσουάρ κάτι το οποίο είναι πολύ περιοριστικό. Πόσο μάλλον έχουν και ένα δεύτερο δέρμα τύπου κροκό στο πλάι. Επίσης είναι μεγάλη τσάντα, άρα η επιφάνεια της γούνας είναι επίσης μεγάλη και δίνει πολύ όγκο. Δεν θέλω να μου δίνεις όγκο στο look σου. Και κροκό και δέρμα και γούνα, too much. Δεν μ' αρέσει καθόλου, είναι πάρα πολύ υπερβολική και κροκό και γούνα και... Εντάξει, τώρα αν τη βολεύει, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά εγώ δεν τη φόραγα. Αφού την έδαψες πρώτα... Η επόμενη τσάντα που θα σας δείξω είναι αυτή. Είναι μια βραδινή τσάντα, χρυσή όλη, έχει αυτή την όμορφη λεπτομέρεια. Τρίζει κιόλας. Στο κέντρο, έχει αλυσιδάκι κοντό, έχει και ένα πιο μακρύ. Δεν είναι βολική όπως οι υπόλοιπες που έχω. Είναι διακριτική όμως. Αλλά για μια βραδινή έξοδο είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει και το χρυσό, μου αρέσει και το μέταλλο μπροστά, δεν έχω καμία αντίρρηση και για βράδυ είναι ό,τι πρέπει. Αρκεί να μου κρατάς το υπόλοιπο look ήσυχο. Όταν θα έχω αυτή την τσάντα μαζί, το ρούχο που θα φοράω θα είναι σίγουρα ένα μαύρο και ίσως ένα μπλουζάκι που να έχει πολύ μικρές μεταλλικές χρυσές λεπτομέρειες. Πολύ όμορφη τσαντούλα. Μου αρέσουν πολύ τσάντες κόσμημα. Υπέροχη. Θα σας δείξω κι άλλο ένα τσαντάκι βραδινό που έχει πιο σκούρα χρώματα. Είναι βελούδινο. Έχει μπρονζέ μεταλλικές λεπτομέρειες. Έχει επίσης και αυτό το όμορφο στοιχείο στο κέντρο και αυτό είναι αποκλειστικά βραδινό. Έχω αδυναμία στα βραδινά τσαντάκια. Έχω πάρα πολλά σε όλα τα χρώματα, αλλά και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ακόμη και αυτά τα μοτίβα τα κυματιστά είναι ό,τι πρέπει για τις βραδινές σου εξόδους. Είναι πολύ ιδιαίτερη, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ τα χρώματά της, το σχήμα της. Είναι λίγο κεντρικό. Βασικά, εμένα δεν μου αρέσει το μπρονζέ. Σαν τσάντα δεν μου αρέσει. Πολύ ωραίο. Της ταιριάζει και θα το κρατούσα και εγώ. Εκτός από τσάντες, η Μέρη έχει πολλά ρολόγια και κοσμήματα. Άλλωστε, είναι και το εμπόρευμά της. Τώρα θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου αξεσουάρ. Τα πολύ μεγάλα ρολόγια μου αρέσουν πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι σε rose gold. Ένα ρολόι από μόνο του είναι πάρα πολύ λαμπερό. Μπορούμε να το φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο να φοράει η γυναίκα. Ένα ρολόι είναι υπέρα αρκετό για να τη δίνει λάμψη. Τίποτα άλλο. Αυτό που θέλουμε να δούμε πάνω στο χέρι σου είναι να λάβει ο ροζ χρυσό. Με το που μου προσθέτει και τον μπλε καντράν, χάνουμε τη μαγεία του ροζ χρυσού. Μεγάλο, λαμπερό ρολόι. Στο στυλ τη Μέρη μπορεί να τη πηγαίνει, αν και το θεωρώ λίγο αντρικό. Δεν μου αρέσει το μπλε καντράν στο ρολόι αυτό, αλλά σαν χρυσό ρολόι είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή δεν συνηθίζω να φοράω κολιέ, συνήθω ο λαιμό μου είναι άδειο. Εκείνο που μου αρέσει να φοράω είναι σκουλαρίκια. Ένα από τα αγαπημένα μου. Ένα ή δύο. Είναι αυτό. Μαύρο χρώμα, μαύρο πλατίνωμα. Είναι τα φτερά. Τελευταία λέξη της μόδας. Τηλεμάρκετινγκ βλέπω. Το φοράω χωρίς τίποτα στο λαιμό, απλά ένα σκουλαρίκι. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σκουλαρίκια, ιδιαίτερα έτσι που είναι και σκούρα μαύρα. Βέβαια, δεν βλέπω πώς μπορείς να τα σετάρεις με τα ρούχα που έχεις. Της ταιριάζει και κάνει και καλά που δεν φοράει και μακρύ σκουλαρίκι και κάτι στο λαιμό. Με αυτό το χρώμα μπορεί να βάλω οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να βάλω και ένα έντονο κόκκινο, ένα φούξια, ένα μπορντό. Πάρα πολλά χρώματα. Αυτά τα σκουλαρίκια είναι πολύ ωραία, μου αρέσει το χρώμα τους, το σχέδιό τους. Μπράβο στην κυρία Μέρη που τα πήρε. Εκτός από σκουλαρίκια, φοράω και δαχτυλίδια. Μεγάλα και. Μανία με τα μεγάλα. Το αγαπημένο μου είναι αυτό. Ακούω περιγραφή. Έχει μοβ πέτρες. Είναι σε ροζ χρυσό. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα το φορέσω να το δείτε. Έχω μια μεγάλη αγάπη για τα δαχτυλίδια κοκτέιλ. Μου αρέσει πολύ, μου αρέσει το μοβ. Μ' αρέσει που φοντάρει από κάτω το χρυσό. Σου πάει πολύ. Ωραίο δαχτυλίδι. Φοράω δαχτυλίδια ανάλογως την περίπτωση. Το συγκεκριμένο είναι πολύ ωραίο. Θα το προτιμούσα όμως σε πιο λεπτά δάχτυλα γιατί είναι αρκετά μεγάλο.
Πολύ ωραίο, ωραίο χρώμα και της ταιριάζει το χέρι της. Τα μαλλιά μου τα έχω πάντα σε αυτό το μήκος. Στυλ Μαρίζα Κοχ. Στο συγκεκριμένο χρώμα. Δεν έχω κάνει ιδιαίτερες αλλαγές. Και γιατί να κάνεις? Είναι πάνω στο φυσικό μου. Αντάβιες. Προτιμώ τις ξανθές αντάβιες πάντα. Δεν μου πάει κάτι άλλο. Δεν τολμώ να κάνω αλλαγές στα μαλλιά μου. Καλά, ντε. Δεν έχω καθόλου βάψει τα μαλλιά μου ούτε κόκκινα, ούτε μαύρα. Μόνο αυτό το χρώμα. Το χτένισμά μου είναι απλό, ίσιο. Για κάποια βραδινή μου έξοδο μπορώ να κάνω μερικές μπουκλίτσες, αλλά μέχρι εκεί. Έχουμε και κάποια όρια. Μου αρέσει πολύ το χρώμα των μαλλιών σου. Επίσης μου αρέσει που είναι ίσια. Απλά θα ήθελα να πάρεις από το μήκος και να μου τα φέρεις κοντά στον ώμο. Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές στα μαλλιά. Ούτε το μήκος τους έχω πειράξει ποτέ. Συνήθως τα έχω μέχρι εκεί. Άντε λίγο πιο κοντά. Δεν μου αρέσουν γενικά οι αλλαγές στα μαλλιά. Άντε πάλι. Δεν τολμώ. Ίσως να την προτιμούσα. Τρέλανε με. Με ένα ωραίο καρέ. Ή με ένα χρώμα λίγο πιο γλυκό και πιο μονόχρωμο. Μετά το μονόχρωμο χρώμα πάμε σε πολύχρωμα χρώματα. Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται στο Twitter. Το μακιγιάζ μου είναι πάρα πολύ απλό. Δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρησιμοποιώ eyeliner. Μόνο λίγες σκιές. Και αυτές σε πολύ απαλό χρώμα. Για δείξε μας. Οι σκιές που χρησιμοποιώ είναι λαμπερές και νομίζω μου φωτίζουν λίγο τα μάτια. Η περλέ σκιά όταν μπαίνει στο μάτι μας αναδεικνύει και την παραμικρή μας βυτιδούλα. Οπότε θα προτιμούσα να επιλέγεις ματ σκιές. Θα συνεχίσω με λίγο ρούζ. Τα χρώματα που χρησιμοποιώ είναι τα γήινα, γιατί νομίζω ότι ταιριάζουν καλύτερα στην επιδερμίδα μου. Μάσκαρα, να μου τονίζει λίγο τις βλεφαρίδες, γιατί γενικώς είμαι και ξανθιά και είναι πολύ ανοιχτόχρωμες. Επίσης χρησιμοποιώ, όχι πάντα, για κάποιες πιο βραδινές εμφανίσεις μου, λίγο highlighter. Αυτό προσδίδει μια ιδιαίτερη λάμψη στο μακιγιάζ. Και τελειώνω με λίγο κραγιόν. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Το μακιγιάζ της Μέρης θεωρώ ότι είναι εντάξει. Σίγουρη. Το μόνο που με χάλασε λίγο είναι η σκιά που ήταν τόσο γυαλιστερή. Θα ήθελα να τη δω με πιο γυαλιστερή απόχρωση. Επειδή τυχαίνει να είναι η δουλειά μου και είμαι make-up artist, το φρύδι της Μέρης θέλει οπωσδήποτε φτιάξιμο, ανέβασμα, προέκταση, θέλει γέμισμα. Για φρύδι μιλάμε. Θεωρώ ότι το φρύδι είναι η κορνίζα του προσώπου και αλλάζει το πρόσωπο πάρα πολύ. Χρειάζεσαι φρύδι, Μέρη, πρέπει να με επισκεφτείς σύντομα. Επιθετικό μάρκετινγκ. Για να δούμε τη Μέρη με τα συνολάκια της. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα σακάκια. Αυτό το σακάκι είναι φούξια, ροζ. Είναι πάρα πολύ έντονο. Το φοράω για βραδινές εξόδους συνήθως, σε ένα ρέστοραν και γιατί όχι για ένα ποτό. Βλέπουμε στις διεθνείς πασαρέλες ροζ σακάκια, ροζ φορέματα, ροζ παντελόνια. Τα πάντα σε ροζ. Βέβαια, το μέσα που μου το έχει σετάρει είναι πάρα πολύ μαύρο. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπλουζάκι που κάνει ένα πολύ ωραίο χαμόγελο και αγκαλιάζει εκπληκτικά το στήθος σου. Θα ήθελα όμως να με επιλέξεις μια pencil φούστα για να αφήσουμε και λίγο δέρμα να φαίνεται. Αυτό το σύνολο καλό μου φαίνεται, αλλά θα προτιμούσα μια άλλη τσάντα. Αυτή είναι πολύ μεγάλη και προβολική. Σίγουρα μια πιο μικρή θα ήταν ακόμα καλύτερη. Δεν μου αρέσει πολύ το μήκος στο σακάκι. Θα το προτιμούσα λίγο πιο μακρύ. Και νομίζω πως το αξεσουάρι είναι περιττό, γιατί τόσο ροζ το σακάκι βάζει και ένα ροζ κολλιέ, νομίζω πως είναι υπερβολή. Μέρη, έβαλες πιτζάμες. Το σύνολο αυτό που φοράω είναι ένα πρωινό σύνολο. Θεέ και κύριε. Αποτελείται από ένα παντελόνι, καμπάνα. Φοράω μια έντονη μπλούζα με αυτά τα σχέδια και γι' αυτό δεν έχω βάλει πολλά αξεσουάρι πάνω. Σωστό. Το μόνο που φοράω είναι ένα δαχτυλίδι. Και τίποτα άλλο. Και ένα ρολόι. Αυτό το σύνολο το φοράω από το πρωί στη δουλειά μου. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο υπερβολικό. Όχι. Όμως είναι η φύση της δουλειάς μου τέτοια που μου το επιτρέπει να το υποστηρίξω. Φέτος την άνοιξη, όπως το ροζ, έτσι και το κόκκινο είναι απόλυτη τάση. Ένα total red look για σένα δεν είναι καθόλου άσχημο. Επίσης, το παντελόνι καμπάνα σε κολακεύει πολύ παραπάνω από το πολύ στενό παντελόνι. Δεν μου αρέσει αυτό το σύνολο. Γιατί? Γιατί είσαι όλη κόκκινη. Πυρετός. Μου αρέσει το παντελόνι. Θα μπορούσε να βάλει ένα μποτάκι μαύρο από κάτω ή ένα παπούτσι μαύρο. Και μία μαύρη μπλούζα. Όλη κόκκινη, Μέρη μου, δεν μ' αρέσεις. Το κόκκινο σύνολο, ναι, μου φαίνεται λίγο σαν πιζάμα, σαν φόρμα. Πάνε το για το σπίτι. Δεν θέλω να καράζω, το θέλω. Ναι, το είδα. Μέρη, μην πτωείσαι, τουλάχιστον έχεις ωραία τραπεζαρία. Το σύνολο αυτό που φοράω αποτελείται από ένα κολάν με δερμάτινες λεπτομέρειες και μία πάρα πολύ ωραία πουκαμίσα, διάφανη, μία μπλούζα, όπως θέλετε πείτε το. Πάρα πολύ ωραία μανίκια,
Νυχτερίδα. Και αράχνη γλυκιά μου. Πάντα προσέχω να το φοράω όμως, επειδή υπάρχουν διαφάνειες με ένα τοπάκι μαύρο ή με ένα του δέρματος, ανάλογα. Τα κοσμήματα που φοράω είναι ένα απλό ρολόι και ένα απλό δαχτυλίδι. Απλά αυτά! Τα παπούτσια που φοράω είναι πιπτό, μαύρο χρώμα, έχουν και λουστρουνένιες λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ άνετα και βολικά και νομίζω για μια βραδινή έξοδο είναι ό,τι πρέπει. Τα μοτίβα τα πολύ έντονα δεν σε κολακεύουν. Ίσως το κρατούσες total black με λίγη μεταλλική λεπτομέρεια και θα ήταν μια χαρά. Το μπλουζάκι δεν μου πολύ αρέσει, δεν είναι του στυλ μου. Περίεργο. Το παντελόνι εντάξει απλό και οι γόβες μου αρέσουν, αρμόζουν με την ηλικία της. Τα παπούτσια της Μέρης δεν μου αρέσουν γιατί είναι ανοιχτά μπροστά και γυαλίζουν και πάρα πολύ. Το παντελόνι επίσης, εφόσον θέλει να κρατήσει αυτή την μπλούζα που για τη Μέρη ταιριάζει, θα ήθελα να τη δω με ένα πάρα πολύ απλό μαύρο παντελόνι. Αφού πήραμε μια γεύση από Μέρη, ας δούμε τι λένε τα κορίτσια μεταξύ τους. Πώς σας φάνηκε το κόκκινο το σύνολο? Εμένα μου άρεσε πολύ το παντελόνι, δεν μου άρεσε που ήταν όλοι κόκκινοι. Το συνδύασε με παπούτσια όλα, τον ίδιο τόνο, ναι. Ούτε εμένα δεν μου άρεσε που ήταν όλο κόκκινη, ούτε τα μπλουζάκια, το σχέδιο που είχε, δεν μου άρεσε καθόλου. Αν το φόραγες και το με όλα μαύρα, το παντελόνι, ας πούμε, τα υπόλοιπα μαύρα, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει το στυλ της Μέρης. Απλά θεωρώ ότι καμία φορά θέλουμε να κρύψουμε κάτι και το επιδεικνύουμε παραπάνω. Δηλαδή, θα ήθελε κάτι πιο ουδέτερο από τη μέση και πάνω και πιο φωτεινό από τη μέση και κάτω και κάνει ακριβώς το αντίθετο. Αλλά κατά τα άλλα έχει πολύ γούστο. Αμέν σιωτό. Οι μεταλλικές σιγόβες ήταν τέλειες. Φουλτάση. Νομίζω πως έχουμε όλες την ντουλάπα μας. Εγώ όχι ακόμα. Ούτε εγώ. Αλήθεια. Εντάξει. Όλες κατά τα άλλα. Αλλά κατά τα άλλα είχε ωραίο ντύσιμο με την ηλικία της. Μου άρεσαν κάποια πράγματα, θα ήθελα να τα έχω κι εγώ. Μια υπέροχη μέρα μόλις ξεκινάει και η Μέρη φεύγει από τη Νέα Πεντέλη για να μεταμορφωθεί από μια κυρία με κοσμήματα σε μια κυρία στα μπουζούκια. Ποιος είναι ο προορισμός? Ήλιο, δεν έχω ξαναπάει. Δεν ξέρω την αγορά του καθόλου. Θες να μάθεις? Ήλιο να βρω ό,τι καλύτερο μπορώ. 4 ώρες που έχω αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι είναι αρκετές. Οι 3 ώρες ήταν πρόβλημα για μένα, διότι πιστεύω ότι για το κομμωτήριο χρειάζομαι περίπου 3/4. Οπότε θέλω να μου μείνουν στο τέλος αυτός ο χρόνος για να μπορέσω να ολοκληρώσω τον ντύσιμό μου και το κομμωτήριό μου. Τι κάνεις στο κομμωτήριο τόση ώρα? Φτάσαμε, Μέρη! Φτάσαμε, Ήλιον. Πάμε να βρω το σύνολό μου που θα φορέσω στα μπουζούκια. Έτσι σε θέλω, με ενθουσιασμό ή και λίγο παραπάνω. Χαλαρή η Μέρη. Είναι ακόμα αρχή. Μετά να δω πώς θα πηγαίνει. Θα το βρεις? Εντάξει, το βρήκε. Καλή αρχή! Καλημέρα σας! Το θέμα μου είναι βραδινά μπουζούκια. Μία κυρία στα μπουζούκια. Θα ήθελα να δω μερικά σύνολα που να ταιριάζουν για την περίσταση. Βέβαια, έλα. Βραδινά τα μπουζούκια. Ωραία εισαγωγή έκανες. Κατευθείαν στο ψητό. Κάτι τέτοιο θα μας άρεσε. Έχει και μια γυαλάδα, οπότε κάνει και για βραδινό. Αλλιώς μετά θα πάμε σε αυτό που είναι κλασική γραμμή. Και σε γκρι μετά, δεν ξέρει, σε μαύρο. Ωραία, και κλασικό πεντάτσεπο. Πεντάτσεπο? Πρώτη φορά ακούω αυτόν τον όρο. Πολύ ωραίο μπλουζάκι και έχει και τη δαντέλα, τη λεπτομέρεια. Και αυτή που έχει έτσι το στρασάκι. Όχι, ούτε. Τίποτα δεν της αρέσει πια. Να δούμε αυτά και θα σας βρω και μια μπλουζίτσα εγώ επιπλέον. Ανάποδα τη βάλατε την μπουζούκι. Αυτό είναι το πίσω. Ναι. Δεν το είπατε. Αυτό είναι που λένε συνεννόηση μπουζούκι. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ ανάποδα. Δίκη ανάποδα ήταν καλύτερη, έχεις δίκιο. Η μπλούζα με μπέρδεψε, την έβαλα ανάποδα. Νόμιζα ότι ήταν το μαύρο μπροστά. Μου φαίνεται πολύ απλή. Το παντελόνι μου αρέσει. Στα κορίτσια νομίζω δεν θα αρέσει αυτό. Έχεις ήδη επάνω... Ο χαμάν. Τύθος μεγάλο, νόμιζα σε παχαίνει. Η μπλούζα μ' αρέσει, τη κολακεύει, τη πάει. Το παντελόνι ωραίο κι αυτό. Απλά μου φαίνεται πολύ απλό, δεν ξέρω αν είναι για μπουζούκια. Όχι για μπουζούκια. Εδώ είναι η ευκαιρία σου να βάλεις τα λαμέ σου. Να σας προτείνω δύο μπλουζάκια ακόμα να μήπως να δείτε. Ναι, ναι. Ωραία, αυτό είναι ξελευκό και μαύρο το οποίο έχει ένα νόμο. Ο άλλος που πήγε.
Για πες. Μ' αρέσει η μπλούζα, αλλά μου φαίνεται λίγο στενή εδώ, σε αυτό το σημείο. Όλες οι γυναίκες που είναι πλούσιο μπούστο, που είναι φανταστικό χαρακτηριστικό και πάρα πολύ θηλυκό, όταν προσθέτουμε φλαμπαλά, γούνα, δεν δίνει παραπάνω όγκο. Δεν το θέλουμε. Στα μπουζούχια το μπούστο το δείχνεις, αγάπη μου, δεν το κρύβεις. Το παντελόνι μου αρέσει αρκετά. Θα το ήθελα βέβαια λίγο πιο εντυπωσιακό. Θα ήθελα να βλέπα κάτι πιο σκούρο πάνω και πιο ανοιχτό κάτω. Θα μπορούσα να το βάλω. Νομίζω ότι δεν είμαι στο θέμα. Το συγκεκριμένο ντύσιμο θεωρώ ότι είναι εκτός θέματος. Δεν είναι για μπουζούκια. Είναι πιο καθημερινό. Δεν μου αρέσει το απ' έξω καταρχήν, γιατί είναι γυμνό. Ήθελα να είναι λίγο πιο καλυμμένο. Το πουκάμισο νομίζω δεν μου κάθεται καλά. Ενώ είναι ωραίο σαν animal print, δεν μου κάθεται καλά. Λοιπόν, αυτό το animal print που κάμισε σου πάει γάντι. Το σωστό χρώμα για το δέρμα σου και τα μαλλιά σου, καφέ με μπέζ, είναι εκπληκτικό πάνω σου, τέλειο μήκος, σου πάει πάρα πάρα πολύ βέβαια από πάνω. Θα ήθελα να σε δω με ένα κλασικό μαύρο μακρύ σακάκι. Το παντελόνι αυτό σου πάει γιατί δεν είναι πολύ στενό και είναι μακρύ. Με τις κλασικές μεταλλικές γόβες, πάμε στα μπουζούκια, Μέρη. Δεν είμαι για μπουζούκια γιατί δεν αισθάνομαι καλά μέσα σε αυτά τα ρούχα. Της δίνει πολύ όγκο το γουνάκι. Animal print νομίζω πως με το γουνάκι όλο μαζί είναι πολύ φορτωμένο. Και αυτό το κολάν γιατί δεν το βγάζει να δοκιμάζει και κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο ντύσιμο την κολακεύει όπως το βλέπω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Σκυθροπή ήρθε, ποιος σκυθροπή φεύγει. Μέρη μου, ρίξε ένα χαμόγελο. Μπουζούκια πάμε, όχι στο χαρούλι. Η 53χρονη έμπορος από τη Νέα Πεντέλη έχει 3 ώρες και 27 λεπτά για να βρει το ιδανικό σύνολο. Άδεια τα καφέ, Μέρη. Όλοι βλέπουν Shopping Star. Οπ, να και το τρέξιμο. Καλημέρα σα. Τι κάνετε? Καλά. Θα ήθελα να δω μερικά βραδινά σύνολα για νυχτερινό κέντρο για μπουζούκια. Κατά προτίμηση παντελόνι, με καμπάνα, κολάν, κάτι εντυπωσιακό. Να καούν τα κάρβουνα. Ωραία ρούχα βλέπω. Έχω καλό προαίσθημα, Μέρη. Αυτό εδώ είναι ένα παντελόνι σε βελούδο που μπορούμε να το βάλουμε καμπανίζει ελαφρώς προς τα κάτω. Μπορούμε όμως να το συνδυάσουμε μία του Νίκ. Ποιος είναι ο Νίκ? Που κάνει λίγο πλισέ πίσω και δίνει αέρα. Πού έχετε τα τοπάκια να μου προτείνετε? Ναι. Πιστεύω ότι θέλετε κάτι σε λευκό από μέσα, σε τοπάκι. Να μην πάμε σε μαύρο. Και δεν ξέρω αν σας παίρνει και κάτι τέτοιο επίσης, είναι πολύ ωραίο με το μαύρο παντελόνι. Θα το δω και αυτό. Χαμηλών τόνων η Μέρη. Φερμουάρ μπροστά. Ψιλόμεσο, αγκαλιάζει ωραία το σώμα. Ωραία, εντάξει. Τώρα ξέρουμε ποιο είναι το μπροστά. Πάλι δεν μου χαμογελάς. Το παντελόνι μου αρέσει. Είναι βελούδινο. Είναι της μόδας. Η τουνίκ μου αρέσει. Είναι αέρινη. Το μπλουζάκι δεν με τρελαίνει, για να πω την αλήθεια. Δεν είναι άνετο, δεν αισθάνομαι άνετα πάνω σε αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ανάλαφρο μαντό που έχεις επιλέξει. Η μπλούζα από παγέτα, ό,τι πιο κυρία στα μπουζούκια. Και η παντελόνα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι φαρδιά, δεν κολλάει πάνω στο σώμα σου και σε ψηλώνει και σε λεπταίνει. Το ντύσιμο αυτό της Μέρης θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά στο θέμα. Μου αρέσει αυτή η μπλούζα με την παγέτα και από πάνω αυτό το που φοράει της πάει πάρα πολύ και το παντελόνι το βελούδινο. Το πανοφόρι θα το ήθελα σε μικρότερο μήκος. Το μπλουζάκι μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αν και κάνει για μπουζούκια. Έπρεπε να πάω εγώ για ψώνια να δείτε πώς δίνεται μια κυρία στα μπουζούκια. Σε κάτι τέτοιο θα σας ενδιαφέρε. Ναι, πάει και το μπορντό, να το δω αμέσως. Να το δεις και το μπορντό. Προτιμώ να δοκιμάσω και αυτό. Το παντελόνι μου αρέσει γιατί είναι στενή η γραμμή του, τις προτιμώ αυτές τις γραμμές. Κάνει αυτή τη γυαλάδα τη χρυσή μέσα. Το πάνω δεν μου αρέσει το μπορντό αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο λαμπερό. Η τουνίκ μου αρέσει. Το μόνο ωραίο κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι το μαντό που φοράς από πάνω. Ούτε το μπορντό το ψουπάει, αλλά ούτε και αυτό το παντελόνι είναι πάρα πολύ στενό και επίσης το ύφασμά του γυαλίζει και πολύ. Σου προσθέτει όγκο. Αυτό το σύνολο της Μέρης μου αρέσει. Θα μπορούσε να είναι για μπουζούκια. Και το χρώμα που έχει επιλέξει της μπλούζας την τονίζει. Πραγματικά όμως τι κάνει? Έξαλλη. Από πάνω το έχει κάνει, πάνω πρέπει να κόψει, έχει κυλούρα και βίζος. Πες μου ότι άκουσα λάθος.
Μέρη σε ζηλεύουν, γι' αυτό τα λένε. Όσο περνάει η ώρα, πέφτει και η ταχύτητά της. Είναι πολύ στενός το στήθος, δεν μου κάθεται καλά εδώ. Ήθελα κάτι να είναι λίγο πιο ανάλαφρο, πιο αέρινο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι στα πλαίσια του μπουζουκιού που έχουμε για θέμα. Και όσο είναι όλο αυτό που φαίνεται απλό, θεωρώ πως το άσπρο μπουζάκι δεν κάνει για μπουζούκια και είναι λίγο εκτός θέματος. Τι λίγο! Η Μέρη οργώνει τους δρόμους του ηλίου αναζητώντας λύση για το πάνω μέρος του συνόλου. Τα σχόλια των συμπαικτριών της μέχρι τώρα δεν είναι και τα καλύτερα, αλλά ευτυχώς δεν μπορεί να τα ακούσει. Τρίτο μαγαζί, καλή επιτυχία! Καλημέρα σας. Θα ήθελα να δω μερικά συνολάκια για μπουζούκια. Πες ότι είσαι τραγουδίστρια, θα έχεις και έκπτωση. Αυτό ναι. Μου αρέσει, μπορώ να το δω. Αυτό είναι κρουαζέ, δεν χρειάζεται καν το πάκι, γιατί όπως δένει, καλύπτει ό,τι πρέπει. Το δω και αυτό. Ναι. Το στυλ μου εμένα είναι να έχει λίγο στράζ, να έχει τέτοια πράγματα. Θέλω γυαλιστερά πράγματα. Ναι, είσαι και λαμπέρι. Άγια σου, Μερούλα μου. Είναι η ώρα να βάλεις το στράζ σου. Είναι η ώρα να βάλεις το λαμέ σου. Ήρθε αυτή η δίκαιη ώρα για σένα, Μέρη. Είναι διαφάνεια, ναι. Πολύ διακριτικό και φαίνεται από μέσα. Τι φαίνεται? Ρόκαρ, ένα τροπάκι από πάνω για να φτερώ. Είναι και αυτό εδώ, ας πούμε, την παγέτα. Έλα! Αυτό μου αρέσει. Η επιστροφή με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Το βλέμμα τα λέει όλα. Είναι νομίζω ξένο επάνω μου. Το παντελόνι ίσως αν ήταν πιο κοντό θα το βλέπα. Αυτό είναι πολύ στενό. Αυτό το γουνάκι δεν μου κάνει για μπουζούκια. Όχι, Μέρη μου. Αυτό είναι ένα πρωινό look. Σου πάει πάρα πολύ ωραία αυτή η μπλούζα με αυτή τη τζακέτα την κρύα από πάνω και το μαύρο παντελόνι. Άρα να πας μια βόλτα και ένα καφέ με μια φίλη σου. Όχι το βράδυ στα μπουζούκια. Αυτό το σύνολο πιστεύω πως μπορεί να φορεθεί στα μπουζούκια. Πού το είδες? Ίσως με κάτι άλλο από πάνω, όχι με αυτό το γουνάκι. Τι να πω. Πραγματικά όμως λες και είναι ο ποπός μπροστά. Κρουέλα εσύ! Αχ και να ξέρες. Απόλυτα δεν είμαι μέσα στο θέμα, αλλά με το μπλουζάκι νομίζω ότι... Μπαίνουμε. Είμαι. Στα κορίτσια πιστεύω ότι θα αρέσει το μπλουζάκι. Για τα υπόλοιπα έχω τις επιφυλάξεις μου. Η Μέρη επέστρεψε με την ωραία της την παγέτα, τη χρυσή που δεν γκραντάρει προς τα κάτω και γίνεται μαύρη, με το ωραίο στο φαρδί του παντελόνι. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία, σαν τη σκομπάλα είναι! Η μπλούζα αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, την αδυνατίζει, είναι τέλεια, είναι μέσα στο θέμα. Το παντελόνι μεμονωμένο μου αρέσει, δεν μου αρέσει να τα βάλει μαζί, είναι πάρα πολύ υπερβολικά και τα δύο. Αυτό το σύνολο μου αρέσει πολύ, της ταιριάζει αρκετά και θα ήθελα να τη δω με αυτό στην πασαρέλα. Ήθελα να δω αυτή την μπλούζα με ένα άλλο παντελόνι. Μπορείτε να μου δείξετε κάτι, έχω μια εναλλακτική λύση. Ναι, βεβαίως, θα σας το φέρω. Σωστή κίνηση, Μέρη. Για πες. Το παντελόνι θα μπορούσε να φορεθεί στα μπουζούκια. Θεωρώ λίγο πιο σπορ το υλικό του σε σχέση με το πάνω. Αυτό το παντελόνι που δοκιμάζεις αυτή τη στιγμή παρά είναι στενό. Δεν σε κολακεύει. Το σύνολο αυτό είναι για βράδυ, για μπουζούκια. Έχει την παγέτα που τζίνει λάμψη. Έχει και το παντελόνι με τη πιέτα. Γκρίνω. Το παντελόνι αυτό δεν μ' αρέσει. Θα προτιμούσα κάτι πιο απλό. Όπως δεν μ' αρέσει και το ζακετάκι αυτό, θα ήθελα ένα σακάκι. Είδα και τα τρία μαγαζιά, νομίζω πως έχω καταλήξει. Ξεκινάω να κάνω τις αγορές μου. Επιτέλους, χαμόγελο για τη Μέρη που έχει πλέον 2 ώρες και 32 λεπτά για όλες τις αγορές της. Πείτε μου τι στοιχίζουν. Στα 100 ευρώ και τα δύο. 100 ευρώ και τα δύο, μια χαρά, Μερούλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ να είστε καλά. Με γεια σας. Πάμε για τη δεύτερη αγορά. Περιστεράκι μου. Μου κρατήσατε αυτά που σας είπα. Βεβαίως. Πείτε μου τι στοιχίζουν. 35 ευρώ με την έκπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές τιμές βρήκες. Πάρτε και την απόδειξή σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ευχαριστώ. Ελπίζω, Μέρη, να ανέβηκες λίγο ψυχολογικά. Γιατί όταν ξεκινήσαμε ήσουν πολύ προβληματισμένοι. Τσίπησες τα ρουχαλάκια και πάμε για παπούτσια.
Ελπίζω να σταματήσουν τα κακεντρεχή σχόλια ορισμένων παικτριών. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε. Καλημέρα σας. Θέλω να δω κάποια παπουτσάκια για βραδινά. Για μπουζούκια συγκεκριμένα είναι το θέμα μου. Οπότε θέλω να μου δείξετε ό,τι έχετε. Πάμε να δούμε μαζί. Να μαντέψω, ψιλοτάκουνα. Σε νουντ μπορούμε να δούμε, ναι, που πηγαίνει με όλα. Και αυτή επάνω μου αρέσει. Ωραία, με τετράγωνο το τακούνι που είναι, ναι, σταθερό, πολύ ωραία. Θα μπορούσα να δω και αυτό. Βεβαίως. Ωραίο είναι, μ' αρέσει. Είναι άνετα. Το βλέπω ότι είναι άνετο, έχει τη μητούλα του. Το τακουνάκι είναι σε σωστό μήκος. Το βρίσκω ωραίο το παπούτσι αυτό. Έχει κροκό επάνω. Τώρα δεν ξέρω, θέλω να δω και τα άλλα, να δω πώς ταιριάζει με το σύνολο που έχω επιλέξει. Μ' αρέσει που είναι κροκό, αλλά δεν μ' αρέσει το χρώμα του. Νομίζω πως δύσκολα συνδυάζεται με ρούχα. Είναι για την ηλικία της, πιστεύω πως κάνει και για βράδυ και θα είναι ωραία με αυτά τα παπούτσια στα μπουζούκια. Όλο ανοιχτό χρώμα μου φοράς. Το τετράγωνο μου αρέσει το τακούνι. Απλώς θα το ήθελα λίγο πιο ψηλό. Το χρώμα δεν σου πηγαίνει. Επίσης αυτό το τακούνι είναι λίγο πιο πρωινό και μία λύση λίγο πιο καθημερινή. Βεβαίως και φοβάται και βράδυ, ίσως σε μαύρο, όχι σε αυτό το χρώμα. Δεν σου ταιριάζει. Δεν σου ταιριάζει καθόλου αυτό το παπούτσι, Μέρι μου. Αυτή η γόβα, Μέρι μου, μου αρέσει. Έχει πολύ γλυκό χρώμα και πολύ ωραίο τακούνι. Μα πώς το έπαθε και δεν είπε κακία. Αρχίζω να ανησυχώ. Έχουμε κάτι σε πιο ψηλό. Βεβαίως, να σας δείξω. Λοιπόν, να δούμε. Και μία γόβα κλασική διαχρονική μαύρη. Και βελούδο. Είναι ωραίο το τακούνι, μου αρέσει πολύ. Είναι ψηλό, είναι λεπτό, είναι σίκ νομίζω. Πάρα πολύ ωραία γόβα, μυτερή και σεξι. Όπου πρέπει φαίνονται δάχτυλα και όπου πρέπει δεν φαίνονται. Πολύ ωραίο τακούνι, ματ δέρμα, ναι Μέρι. Μέρι μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γόβα. Είναι τέλεια, είναι σεξ να την πάρεις. Θα τρίξουν τα μπουζούκια. Πρέπει να την πάρεις. Είναι η κατάλληλη επιλογή για μπουζούκια. Θα μιλήσει καμία καλά για μένα, άραγε. Μόλις σου πω τι έλεγες. Αυτό τώρα... Όμορφο, ψιλοτάκουνο. Μ' αρέσει πολύ το τακούνι. Νομίζω ότι είναι για μπουζούκια. Χωρίς καλτσόν βέβαια. Βέβαια χωρίς καλτσόν. Και αυτά τα παπούτσια νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για τον ντύσιμο που έχω επιλέξει. Είναι σεξι, είναι πολύ ωραία. Βέβαια, σε προτιμώ με την κλασική μαύρη γόβα. Αυτά τα πέδιλα είναι για βράδυ, αλλά δεν θεωρώ πως αρμόζουν με την ηλικία της. Εντάξει. Είναι τέλειο. Το συγκεκριμένο σχέδιο φέτος είναι top. Βελούδο είναι τάση. Είναι απίστευτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να δω και ένα τσαντάκι που έχετε. Βεβαίως, ελάτε να. Να το δεις, αλλά γρήγορα. Θα μου πεις πόσο χρόνο έχω. 1 ώρα και 35 λεπτά. 1 ώρα και 35 λεπτά. Το τσαντάκι αυτό είναι για μπουζούκια. Είναι μικρό, κομψό, έχει τις αλυσιδούλες του. Νομίζω ότι πάει για μπουζούκια. Σου πάει πάρα πολύ. Είναι κάτι πολύ κλασικό, αλλά και πολύ έτσι επίσημο. Βεβαίως και μπορεί να φορέσει τα μπουζούκια. Ωραία τσαντούλα, κλασική, αλυσίδα. Αναλόγως τι θα φορέσεις. Κλασική τσαντούλα είναι. Κάνει για μπουζούκια. Αυτή η τσάντα μου αρέσει, με ενοχλεί λίγο τι? Η εγγράφα μπροστά, νομίζω είναι υπερβολή. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το τσαντάκι, μου αρέσει το χρώμα του. Το κοιτάει λες και είναι τσουρέκι. Είναι γελιστερό, μπρονζέ. Νομίζω ότι μπορεί να πηγαίνει με το σύνολό μου. Και αυτό το τσαντάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, τετράγωνο και μικρό, χρυσό, λαμπερό. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια στις αλυσίδες που έχει χρυσό και δέρμα. Πολύ ωραίο. Θα το προτιμούσα για άλλες ηλικίες. Ναι, και δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα. Είναι τέλειο, μ' αρέσει πάρα πολύ και μπράβο στην κυρία Μέρι, μακάρι να το πάρει. Συγκινήθηκες. Το δερμάτινο είναι ένα πολύ ήσυχο τσαντάκι και αυτό ταιριάζει για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που θέλω να πάω στο μπουζούκια. Μ' αρέσει λεπτομέρεια στο μαύρο δέρμα, γυαλίζει και όλα στο δέρμα. Είναι μια all time classic κλίση. Πηγαίνει με όλες τις βραδινές σου εμφανίσεις. Τι! Αυτό το θέλω κι εγώ! Είναι ότι πρέπει για δάκωμα! Κλασικός φάκελος, μαύρος, δερμάτινος. Εντάξει, το κρατάνε πολλές γυναίκες, οπότε θα προτιμούσα κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου δείξατε. Θέλω να μου τα κρατήσετε. Βεβαίως. Θα σκεφτώ και μπορεί να περάσω να τα αγοράσω. Σας περιμένει, όχι μπορεί. Σας περιμένω. Οπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αλλιώς... Ο
ήλιος βγήκε στο Ήλιον και η Μέρη βγήκε για να επισκεφθεί το δεύτερο κατάστημα παπουτσιών. Της έχει μείνει μόλις 1 ώρα και 19 λεπτά για να είναι έτοιμη να σπάσει πιάτα στα μπουζούκια. Γεια σας, καλημέρα. Καλώς την. Θέλω να μου δείξεις εγώ βες, που ξέρω για βραδινά, για νυχτερινή έξοδο συγκεκριμένα. Μαύρο χρώμα και να δω, αν έχετε και κάποιο άλλο χρώμα. Κάτι μπουζουκέ. Και κάποια σχεδιάκια εδώ, αν θέλετε να δείτε. Ωραία, να ρίξω μια ματιά. Ποια από όλα αυτά θες να δοκιμάσεις? Θέλω να δω αυτή τη γόβα, mm-hmm. αυτή και αυτή είναι πάνω, τη μαύρη. Τι νούμερα έχει φρόκε? Θέλω 37 νούμερο να δώσει. Μάζεψε και την μπλούζα να μην λένε οι άλλες. Εντυπωσιακό! Τι χάνουμε! Ναι! Ναι! Τέλεια! 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 Τα θέλω να τα πάρει. Τα θέλω κι εγώ. Θα τα πάρω κι εγώ νομίζω. Ωραίο παπούτσι, κομψό, λουστρίνι, με διαφάνιση στο πλάι. Νομίζω ότι είναι για βραδινή έξοδο. Α! Είναι πολύ σεξι, είναι πολύ φίνα, είναι πολύ βραδινά. Μια επιλογή που δεν την περίμενα από σένα, αλλά σου πάνε πολύ. Τέτοιο στυλ παπούτσι δεν έχω ξαναδοκιμάσει, είναι το πρώτο. Όσο έχω δοκιμάσει ήταν γόβες, μου αρέσει. Μπορώ να πω ότι είναι ένα κομψό παπούτσι, ιδιαίτερα περίεργο. Μην δείξει πολύ φορτωμένο, αλλά έχει κάτι, το κάτι της του, το έχει. Για να δούμε και αυτά. Αυτό το παπούτσι είναι για μπουζούκια. Είναι βραδινό, είναι γυαλιστερό, είναι ψηλοτάκουνο, μου αρέσει πολύ. Όχι, όχι, όχι. Μην το πάρεις. Εγώ βαλουστρίνη και χοντρό τακούνι και στρογγυλή και τυφλώθηκα. Αυτή η γόβα η λουστρίνη είναι ξεπερασμένη, την απορρίπτω. Hey, op. Είναι μια γόβα λίγο πιο ιδιαίτερη. Το τακούνι της είναι τετράγωνο. Είναι σουέντ, αλλά νομίζω δεν είναι τόσο για τη δουλειά που το θέλω, για τα μπουζούκια. Έχει ένα σχήμα το οποίο είναι λίγο πιο αυστηρό για το πόδι σου. Εγώ σε θέλω το βράδυ, Βερμέρι μου, πιο σεξι και πιο λαμπερή. Αυτή η γόβα μ' αρέσει επειδή είναι καστόρ, μ' αρέσει μύτη μπροστά, μ' αρέσει το τακούνι που είναι όσο πρέπει χοντρό. Είναι για την ηλικία της, μπορεί να το περπατήσει εύκολα και είναι και για τα μπουζούκια. Ελπίζω να μην το πάρεις και να έχεις καλύτερη επιλογή παπουτσιού. Απαγγελία. Μέρη μας έμεινε μόλις 1 ώρα. Για λέγε. Έχω τελειώσει με τα παπούτσια, είδα και το δεύτερο μαγαζί. Έχω αποφασίσει που θα ψωνίσω, πάμε να ψωνίσουμε. Πάμε Μέρη. Τι στοιχίζουν, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι 158. Όχι. Oh. 158. Λίγο κάτι καλύτερο θα μου κάνετε. Βεβαίως. Να σας κάνω 149. Λίγο ακόμα, λίγο. 140. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επιμένων νικά. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς που έκοψες λίγα ευρώ γιατί έμειναν μόλις 125. Και έχουμε να πάρουμε αξεσουάρ και να πάμε και κομμωτήριο. Γεια σας. Θέλω να δω μερικά δαχτυλίδια βραδινά. Για μπουζούκια συγκεκριμένα είναι το θέμα μου. Βέβαια. Και θέλω να δω κάτι εντυπωσιακό που έχετε. Από εδώ θα να δούμε. Να λίγο τα πράγματα. Εδώ η Μέρη παίζει εντός έδρας. Κάνε παιχνίδι, Μέρη. Τι θα θέλατε να δούμε, σε χρυσό, σε ασημί? Όχι, σε χρυσό, πιο πολύ με μαύρες πέτρες, με ροζ. Εδώ, ένα πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Και διακριτικό. Πείτε μου, τι υλικό είναι αυτό? Είναι φώτο μεταλλό του, με στρασάκια, μαύρα. Ωραίο είναι, αλλά νομίζω μου καλύπτει όλο το χέρι αυτό το δαχτυλίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το βρίσκω υπερβολικό. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ και μαύρο και τεράστιο και πολύ σχέδιο, too much. Έχει ωραίο χρώμα. Είναι βέβαια λίγο υπερβολικό, το βρίσκω πολύ μεγάλο. Αλλά για την ηλικία της και για τα μπουζούκια πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει. Αυτό είναι ένα διαχρονικό δαχτυλίδι και μοντέρνο το λέω, με το φύλλο.
Αυτό νομίζω ταιριάζει με το σύνολό μου, είναι εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Εάν θες να διαλέξεις κάτι το οποίο είναι πιο μεγάλο, προσπάθησε να έχει μια στρογγυλή έτσι, αίσθηση, ίσως και δάκρυ και να αγκαλιάζει το δάχτυλό σου. Όχι να το κόβει ή να το κοντένει. Μου κάνει λίγο με μάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν θεωρώ ότι την κολακεύει καθόλου. Νομίζω δεν κολακεύει καθόλου το χέρι σου. Όχι, να μην το πάρεις. Next! Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που είναι σε ροζ χρώμα. Όμως θα το σκεφτώ. Μου αρέσει αυτό το δαχτυλίδι γιατί έχει αυτά τα κύματα τα μαύρα και φοντάρι σε ροζ χρυσό που πηγαίνει πάρα πολύ και στην επιδερμίδα σου και είναι ό,τι πρέπει γεωμετρικά για τα δάχτυλά σου. Ροζ χρυσό, μαύρη πέτρα, ναι. Είναι πιο ωραίο και πιο φινετσάτο και είναι και της μόδας. Αυτό κάνει η μπουζούκια. Τι σας χρωστάω? Είναι 5 ευρώ. Μόνο? Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Γεια σας. Ολοκλήρωσα τις αγορές μου, είμαι σχεδόν έτοιμη για μπουζούκια. Το μόνο που μου μένει είναι να πάω ένα κομμωτήριο και να κάνω και το μακιγιάζ μου. Πόσο χρόνο έχω? 43 λεπτά. 43 λεπτά. Πρέπει να φύγουμε. Πάμε. Εμπρός Μερούλα, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι κομμωτήριο και πάλι. Για μπουζούκια πάντως πρέπει να κάνεις ένα εντυπωσιακό χτένισμα. Γεια σας. Γεια σας. Έχω 39 λεπτά στη διάθεσή μου. Θέλω να κάνουμε ένα βραδινό χτένισμα για μπουζούκια και ένα ωραίο μακιγιάζ. Προλαβαίνουμε βεβαίως. Θέλετε να περάσουμε? Η Μέρη θα προτιμούσε να κόψει τα μαλλιά της, να τα φέρει μέχρι τον ώμο και να τα ισιώσει. Θέλω να μου κάνεις πολύ κρεπάρισμα εδώ, θα τα πιάσουμε πίσω και εδώ θα αφήσουμε από το πλάι. Πολύ ωραία. Σουκλίτσες, ξέρεις. Ωραία, πότε θέλετε εδώ όγκο ναι, και ναι. Εδώ. Εδώ πολύ όγκο επάνω για μένα. Και θέλω να έρθει η κοπέλα με το μακιγιάζ. Βεβαίως. Να μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο. Γρήγορα. Η Μέρη έχει πολύ όμορφα μάτια. Θα ήθελα να τη δω με ένα απαλό μακιγιάζ στα μάτια για να μην χαθεί το χρώμα της και με έντονα χείλη, γιατί έχει λευκό δέρμα. Το έργο της αναστήλωσης ξεκίνησε. Πόσο χρόνο έχουμε, παιδιά? 32 λεπτά. 32 λεπτά. Νομίζω θα προλάβουμε. Είμαι καλά. Άνετα. Άνετα, Μέρη. Αλήθεια, θα ρίξεις κανένα τσιφτετέλι στην πασαρέλα του Shopping Star ή τζάμπα έχω μαζέψει κόσμο? Έχουμε ήδη 20 κρατήσεις. Ήθελα να κρατήσω χρόνο στο μακιγιάζ και στο κομμωτήριο γιατί όλα αυτά ήταν βραδινά. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι πολύ απλό. Και σωστά έπραξες, αγαπητή Μέρη. Πόσο χρόνο έχουμε? 13 λεπτά. Α, πολύ ωραία. Μέχρι και νύφη γίνομαι. Αυτό είναι για θέμα άλλης εβδομάδας. Από μένα έχετε τελειώσει. Σας αρέσουνε? Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. Τελικά μάλλον για νύφη θα σε πάμε και όχι στα μπουζούκια. Πόσο χρόνο έχω? 8 λεπτά. Μια χαρά, είμαι μέσα στο χρόνο μου, τελείωσα. Τώρα θα γυρίσω στο στούντιο να με δουν τα κορίτσια. Μέρη μου, έκανες πολύ καλά που αφιέρωσες αρκετό χρόνο στο κομμωτήριο. Έχεις βαφτεί υπέροχα. Οι μπούκλες λιγάκι δεν θα τις επέλεγα. Ίσως ίσια τα μαλλιά σου ή αλλιώς θα ήθελα να δω ένα ωραίο κότσο ανάλαφρο, ο οποίος να κολακεύει το πρόσωπο και την κορμοστασιά σου. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περίμενα. Θέλω τώρα να μου πείτε, σας χρωστάω. Είναι 30 ευρώ το μακιγιάζ και 15 ευρώ το χτένισμα. Σύνολο 45. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αποδειξούλα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να ζήσετε! Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Τα έχω κάνει όλα. Μαλλιά, μακιγιάζ, ντύσιμο. Μου περίσσεψαν χρήματα, μου περίσσεψε και χρόνος. Τώρα γυρίζω πίσω να με δουν τα κορίτσια. Να σε καμαρώσουν. Για πες, Μέρη, σου άρεσαν αυτά που ψώνισες? Είμαι ικανοποιημένη με τις επιλογές που έχω κάνει. Το ντύσιμό μου είναι για το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε.
Επειδή είμαστε 5 γυναίκες διαφορετικές, δεν ξέρω αν αρέσουν σε όλες οι επιλογές μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συμπαίκτρια που να με κρίνει αυστηρά. Απλώς μπορεί να με κρίνει μόνο η μικρούλα η Χριστίνα, επειδή δεν γνωρίζει το αντικείμενο, δεν έχει πάει ποτέ στα μπουζούκια και μπορεί η βαθμολογία της να είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες. Μην παίρνεις και όρκο. Ας πάμε στο σαλονάκι μας να ακούσουμε τι λένε οι αντιπαλοί σου. Είδα ένα πολύ ωραίο ίσιο παντελόνι με μια ωραία χρυσή, με παγιέτες μπλούζα που τη χάριζε πάρα πολύ. Ελπίζω να πάρει αυτό. Εμένα μου άρεσε και το λεοπάρ που φόρεσε, η πουκαμίσα. Βέβαια δεν ξέρω με τι αν το πήρε, με τι θα το βάλει από κάτω. Όντως. Από παπούτσια. Έχει χάρη που δεν μπορούν να μ' ακούσουν. Η γόβα νομίζω η κλασική. Πολύ ωραία. Τέλεια. Κομψή και ταιριάζει και στο θέμα μας. Πολύ. Και μαύρη. Και αυτό που φόραγε που είχε ένα λουράκι από πάνω. Και εμένα, ναι. Τέλειο. Και εμένα αυτό μου άρεσε. Εμένα η τσάντα μου άρεσε πολύ η πρώτη. Η μαύρη με την αλυσίδα. Mm-hmm. Συμφωνώ και εμένα μου άρεσε. Τέλεια. Ναι. Από όλες που έδειξε. Άψογη ήταν αυτή. Τσάντα με στο θέμα αυτή η τσάντα. Μετά από πολλές δοκιμές σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, η Μέρη έχει καταλήξει το σύνολο που θα την κάνει μια κυρία στα μπουζούκια. Είμαι έτοιμη να βγω στην πασαρέλα. Δεν έχω υπερβολικό άγχος. Θέλω να περπατήσω να με δουν τα κορίτσια. Ότι θα σε δουν, θα σε δουν. Το θέμα είναι τι θα πούν. Και τις βλέπω Μέρη να κατεβαίνουν με μυστήριες εκφράσεις προς την πασαρέλα παύλα πίστα. Άραγε θα τις φέρει στο τσακυρκέφι ή θα ακυρώσουν τις κρατήσεις. Με προσοχή, Μέρη, μην έχουμε ατυχήματα. Έτσι, μπράβο. Μια grand dame στα μπουζούκια. Μερούλα μου, μερούλα μου, είσαι μια κυρία στα μπουζούκια. Εκπληκτική επιλογή του top, λαμπερή παγέτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έβαλες από πάνω αυτό το ανάλαφρο μαντό που έχει και ένα ωραίο πλισέ. Το παντελόνι πένσιλ που διάλεξες σε ίσια γραμμή, παρόλο που είναι βελουτέ και έχει και τη χρυσή κλωστή, δεν με ενοχλεί γιατί έχει μια ανεπαίσθητη λάμψη που συμπληρώνει πολύ ωραία το top. Εκπληκτικές κλασικές μαύρες γόβες. Το τσαντάκι σου υπέροχο, κλασικό μαύρο σε ωραίο μέγεθος με χρυσές αλυσίδες. Μπράβο σου, βρε Μέρη, μπράβο. Πάσε λίγο τη μεσούλα, συνανάει γιάβρουμ, συνανάει νάι. Δεν είχα άγχος, περπάτησα καλά νομίζω, κάνα δύο φορές γλίστρισα, αναμενόμενο είναι. Τα κορίτσια έβλεπα ότι με κοιτούσαν έντονα, έδειχναν ότι τους αρέσω. Ελπίζω ότι τα πήγα καλά. Η κυρία Μέρη μου άρεσε τη πασαρέλα, αν και μου φαινόταν λίγο αγχωμένη. Φοβόταν μάλλον να μην πέσει. Κατά τα άλλα, μου φάνηκε μια χαρά. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Έπαθα πλακά. Το μόνο που λίγο την είδα ότι δεν ήταν πολύ χαρούμενη. Ας δούμε τώρα αναλυτικά τι πλήρωσε η Μέρη για το σύνολό της. Για την μπλούζα έδωσε 35 ευρώ. Για το παντελόνι επίσης 35. Για το μαντό 65. Τα παπούτσια κόστησαν 60 ευρώ. Η τσάντα 80. Το δαχτυλίδι μόλις 5. Για μαλλιά πλήρωσε 15 ευρώ. Και για μακιγιάζ 30 ευρώ. Συνολικά δηλαδή πλήρωσε 325 ευρώ και της έμειναν 75 ευρώ. Μέρη μου, είσαι πανέμορφη. Σε ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου. Το βάψιμό σου είναι ωραίο. Θα το προτιμούσα εγώ λίγο πιο έντονο. Θα ήθελα να σε δω με ένα κόκκινο κραγιόν. Θα ήταν τέλειο. Δεν είμαι πολύ του έντονου στα χείλια. Θα σου πήγαινε γιατί έχεις ωραίο πρόσωπο. Το πανωφόρι που φοράς μου αρέσει πάρα πολύ. Σου πάει, είναι απίστευτο. Η μπλούζα επίσης. Το παντελόνι, αυτό που με ενοχλεί λίγο είναι ότι είναι και αυτό λίγο γυαλιστερό. Δεν με χαλάει όμως όπως το βλέπω σαν σύνολο. Η Μαρία μου έκανε καλή κριτική. Λίγο για το παντελόνι μου είπε ότι έχει μια γυαλάδα. Και εγώ αν είχα επιλογή να πάρω πιο ίσιο μπορεί να το έπαιρνα. Αλλά επειδή δεν είχα άλλη επιλογή, προτίμησα να πάρω αυτό. Οι γόβες είναι τέλειες. Πάρα πολύ θηλυκές και σεξι. Και τι να πω για το τσαντάκι. Το τσαντάκι κλέβει όλη την παράσταση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η εμφάνιση της Μέρης ήταν σήμερα για μπουζούκια. Θεωρώ ότι έπιασε πάρα πολύ καλά το θέμα και μπορεί να είναι η shopping star της εβδομάδας. Μέρη Μερούλα, νομίζω πως είσαι πανέμορφη. Πήρες ακριβώς αυτά που
Μου αρέσαν και εμένα. Του Νίκ φανταστική. Το μπλουζάκι σου ταιριάζει περισσότερο απ' όλα. Σε τονίζει εκεί που πρέπει, σε κόβει εκεί που πρέπει. Το κολάν πάρα πολύ ωραίο. Οι γόβες εξίσου ωραίες. Το μακιγιάζ μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω πως έκανες καλά και τόνισες τα μάτια σου και τα χείλη λίγο πιο απαλά. Στο τσαντάκι είχα έναν ενδυασμό, μου άρεσε πάρα πολύ, λίγο η εγγράφα μπροστά. Βέβαια τώρα που το βλέπω, νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Το σύνολο που επέλεξε ήταν τελείως μέσα στο θέμα της εβδομάδας. Είναι ακριβώς για μπουζούκια και ήταν πάρα πολύ όμορφη, έλαμπε. Η Δέσποινα μου έκανε μια καλή κριτική. Μου είπε ότι όλα της άρεσαν επάνω μου. Έδειχνε ότι το πιστεύει αυτό που λέει. Άρα ελπίζω από τη Δέσποινα μια καλή βαθμολογία. Αυτό που δεν μου άρεσε στη Μέρη ήταν το δαχτυλίδι, όμως ήταν πολύ μικρό λάθος, γιατί ήταν όλο το υπόλοιπο wow. Μια κυρία στα μπουζούκια. Είσαι πολύ όμορφη, πολύ κομψή, πολύ λαμπερή. Το τσαντάκι για τα παπούτσια είναι κλασικά, φανταστικά. Το παντελόνι ταιριάζει με την μπλούζα. Το μακιάζ και τα μαλλιά είναι υπέροχα. Μόνο το φρύδι σου θέλει λίγο φτιάξιμο, θα σε περιμένω. Θα το φτιάξουμε κι αυτό. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι κούκλα. Ευχαριστώ, Μιρέλα μου. Το μαλλί της Μερούλας ήταν συμπαθητικό, εγώ το προτιμώ ίσιο. Όσο για το μακιάζ, πολύ απλοϊκό. Θα ήθελα να της φτιάξω τα φρύδια πάρα πολύ. Η Μιρέλα μου έκανε μια καλή κριτική. Της άρεσαν όλα, από τα παπούτσια, το ντύσιμο, το παντελόνι, το μπλουζάκι, το μακιγιάζ, τα μαλλιά, όλα. Κυρία Μέρη, είστε πολύ όμορφη σήμερα, λάμπετε από πάνω μέχρι κάτω. Μου αρέσει όλο το σύνολο, είστε εντός θέματος. Το μπλουζάκι είναι πολύ ωραίο, το παντελόνι εξίσου ωραίο. Το πανωφόρι δεν το περίμενα, τελικά σας κάθεται πολύ ωραία και σας πάει. Το δαχτυλίδι μου αρέσει πάρα πολύ. Τα παπούτσια και η τσάντα το ίδιο. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Χριστίνακη μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Η Χριστίνα έκανε μια θετική κριτική. Της άρεσαν όλα επάνω μου. Μου είπε ότι λάμπω. Είχε μια αμφιβολία για την τουνίκ, αλλά όπως την είδε φορεμένη, είδε ότι είναι πάρα πολύ ωραία επάνω μου. Θα πάρω από τη Χριστίνα προφανώς μια καλή βαθμολογία. Αυτό που δεν μου άρεσε τόσο πολύ στην κυρία Μέρη ήταν ίσως το παντελόνι. Ήταν ήδη το μπλουζάκι υπερφορτωμένο και θα προτιμούσα το παντελόνι λίγο πιο σκέτο. Τα σχόλια που άκουσα από όλα τα κορίτσια ήταν μόνο θετικά, οπότε πιστεύω ότι έχω κάνει πολύ καλές επιλογές και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Μπράβο. Μετριόφρον. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Μαρία, στην οποία άρεσε πολύ το τσαντάκι, θα προτιμούσε όμως πιο έντονο μακιγιάζ, ενώ είχε αντιρρήσεις και για το παντελόνι. Ο βαθμός που έβαλα στη Μέρη είναι 7, γιατί έπιασε το θέμα της εβδομάδας. Δεύτερη θα δώσει το βαθμό της η Δέσποινα, που μίλησε με ενθουσιασμό για το σύνολο της Μέρης. Η Μέρη έβαλα 8 και αυτό γιατί δεν είχε πολύ καλή διάθεση, δεν χαμογελούσε πάρα πολύ στην πασαρέλα, δεν ένιωθε μάλλον σίγουρη και για το δαχτυλίδι που ήταν το μόνο αξεσουάρ που δεν μου άρεσε. Επόμενη η Μιρέλα, στην οποία άρεσαν τα περισσότερα στοιχεία του συνόλου, εκτός από το μακιγιάζ και ειδικά τα φρύδια της Μέρης. Της έβαλα 6, γιατί ήταν μέσα στο θέμα, αλλά σίγουρα δεν είναι μέσα στα δικά μου τα γούστα. Να της το έλεγες κιόλας. Τελευταία θα δώσει βαθμό η Χριστίνα, που είχε μόνο θετικά σχόλια για τη συμπαίκτριά της. Κυρία Μέρη, έβαλα 8, γιατί θα προτιμούσα ένα παντελόνι σκέτο, μαύρο, λίγο πιο ήσυχο. Η Μέρη συγκέντρωσε συνολικά 29 βαθμούς, έβγαλε δηλαδή μέσο όρο 7,25 στα 10, περνώντας τη Χριστίνα. Άραγε αρκεί ο βαθμός αυτός για να αναδειχθεί shopping star της εβδομάδας. Θα το μάθουμε την Παρασκευή, όταν τη βαθμολογήσει και η Βίκυ Γαγιά, η οποία τώρα
θα δώσει στιλιστικές συμβουλές. Μία απόλυτη και έντονη τάση για φέτος την Άνοιξη είναι το ροζ. Μη φοβηθείτε όλες τις αποχρώσεις του ροζ, από shocking pink μέχρι παστέλ κοριτσίστικο ροζ. Γιατί να μην επιλέξετε ένα total pink look και να είσαστε ultra chic και μοντέρνα. Αν θέλετε όμως να το σπάσετε, μπορείτε τότε να κρατήσετε ένα ροζ σακάκι με ένα άσπρο φανελάκι ή λευκό καμισόλ και ένα μπλε σκούρο σε ίσια γραμμή τζιν. Τότε γίνεστε διαχρονικοί, μοντέρνα και όλα τα βλέμματα στραμμένα επάνω σας. We rise with hope.